Καλησπέρα, Σαββατάρα, βράδυ, χαμός, ε, last year. Εγώ θα διασκεδάσω σήμερα κάνοντας reaction στους Iron Maiden στο τελευταίο κομμάτι της πρώτης πλευράς από το Seven Sun. Τι κάνουμε, όλα καλά? Τελειώνουμε εδώ Iron Maiden, έχουμε έρθει με μια συγκίνηση, όχι ακόμα, εντάξει, στο τέλος του δίσκου θα υπάρχει συγκίνηση. Λοιπόν, έχουμε κάνει 3 κομματάκια από το Seven Sun of a Seven Sun των Iron Maiden, τα έχουμε αξιολογήσει. Θα τα αξιολογήσω εγώ, ποιος θα τα αξιολογήσει? Λοιπόν, το προηγούμενο ήταν το Can I Play With Madness, το οποίο δεν μας άρεσε πολύ, πάντα συγκριτικά, έτσι. Δεν μας άρεσε δηλαδή σε σχέση με ένα κομμάτι, ας πούμε, τραπ. Όχι, μας άρεσε πάρα πολύ. Σε σχέση με τα κομμάτια τα άλλα των Iron Maiden και ειδικά σε αυτό το στάδιο τώρα που είναι η Iron Maiden, σίγουρα κατώτερο των δυνατοτήτων τους, που το λέω έτσι πολύ συχνά εδώ στους Iron Maiden, το Can I Play With Madness, δεν πειράζει όμως, δεν έχει να κάνει. Παίρνουν τη δόξα έτσι κι αλλιώς από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που έχουν κάνει. Λίγα είναι που δεν μ' αρέσουν από τους Iron Maiden. Πάρα πολύ λίγα. Στους Judas Priest ήταν πολλά αυτά που δεν μου άρεσαν, αλλά ήταν και κάποια που κόβω τις φλέβες μου. Είναι από τα καλύτερα κομμάτια της ζωής μου. Δηλαδή, για τους Judas Priest λέω. Και στους Iron Maiden υπάρχουν τέτοια κομμάτια. Πλησιάζει και το Top 10, το δικό μου, που είναι το πιο σημαντικό όλων βέβαια. Και θα δούμε. Δεν έχω καταλήξει, όχι ακόμα. Για το πρώτο έχω καταλήξει. Κάπως. Να πω για την τριάδα. Βέβαια, δεν έχω ακούσει ακόμα το Seventh Son. Το δίσκο εννοώ. Έχω αυτό το κομμάτι τώρα από την πρώτη πλευρά και έχω άλλα 4 από την άλλη πλευρά, οπότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είμαστε όμως στο The Evil That Men Do. Πάλι είναι συνεργασία των τριών. Ναι. Πάλι, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Steve Harris. Τι ταπεινότητα είναι αυτή ο Steve Harris και μπαίνει τελευταίος στους τρεις. Ο πιο flex μπασίστας όλων των εποχών. Δεν είναι, ο Steve. Μπροστά, μπροστά, εκεί, χαμός πάντα. Τραγουδάει, κάνει, δείχνει εκεί να... Ο Steve. Πληθωρική προσωπικότητα, πάρα πολύ. Λέμε για τον Dickinson, γιατί ο Dickinson βασικά είναι πιο εξωστρεφής και φαίνεται πάρα πολύ με αυτά που κάνει και λέμε ότι είναι πληθωρική προσωπικότητα, σίγουρα είναι και ο Μπρους. 100%. Ο Steve είναι με έναν άλλο τρόπο, λίγο πιο εσωτερικευμένο και λίγο να μην καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Ναι. Και τα κάνει όλα έτσι υπογείως και όλα πολύ σωστά βέβαια. Δεν έχουμε τίποτα με το Steve, αλίμονο. Λοιπόν, The Evil That Men Do περιλαμβάνεται από ό,τι είδα στον Ιούλιο 4 του Shakespeare, που λέει ότι τα κακά των ανθρώπων τους ακολουθούν forever. Και είναι η ομιλία του Μάρκου Αντώνιου μετά τη δολοφονία του Κέσσαρα. Στο έργο αυτό δεν το έχω διαβάσει, τον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Είδα όμως ότι ο Μπρους, συνήθως πριν να ξεκινήσει το κομμάτι στα live, λέει αυτούς τους στίχους, το The Evil That Men Do, bla 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 bla, αυτή τη φράση. Λίγο διασκευασμένη από τίδα, δεν κατάλαβα όμως ακριβώς πώς διασκευασμένη. Δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Καλά, εκατομμύρια πράγματα σκεφτόμουν, αλλά μερικά είναι ό,τι να είναι παράνοιες. Σκεφτόμουν πόσο έτσι αντιμετώπιση έχω απέναντι στην τέχνη γενικά και το έχουμε ξαναθέσει αυτό το θέμα, εγώ το έχω ξαναθέσει δηλαδή, με την
το χαρακτήρα, την προσωπικότητα των καλλιτεχνών και σε αντιστοιχεία με το έργο τους κτλ. Πόσο επηρεάζει η προσωπική ζωή, δηλαδή, του καλλιτέχνη, την απήχηση που έχει η τέχνη του στο κοινό. Και είχα πει ότι και με επηρεάζει και δεν με επηρεάζει. Στην αρχή ξενερώνω πάντα, όταν ακούω για αγαπημένους μου καλλιτέχνες, όχι μόνο μουσικούς, ηθοποιούς, γενικά. Ξενερώνω γιατί έχω έτσι μια ιδεαλιστική γενικά προσδοκία από τα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή θέλω, ας πούμε, οι μπάντες να είναι αγαπημένες μεταξύ τους. Να είναι φίλοι, πολλοί, να αγαπιούνται. Δηλαδή, Judas Priest, όταν είχα καταλάβει ότι δεν παίζει αυτό καθόλου, όχι με όλους, ο KK ήταν βασικά εκεί το, η πέτρα του σκανδάλου, που δεν είχε καλές σχέσεις εκεί. Και, δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον KK και τον Glenn τον Tipton να παίζουν κιθάρες μαζί, αυτό το κλασικό το τέτοιο στους Judas Priest, και να ξέρεις ότι δεν μιλούνται, ας πούμε. Ναι, μου έκανε έτσι λίγο, καλά, όχι ότι μου άλλαξε τίποτα όσον αφορά αυτά που αγαπώ από τους Judas Priest, καμία σχέση. Η Iron Maiden νομίζω ότι γενικά πρέπει να είναι από τα συγκροτήματα που έχουν αντέξει σε αυτά τα πράγματα, ενώ τα συγκροτήματα τόσων δεκαετιών έχουν αντέξει με την έννοια ότι δεν υπήρξαν ποτέ μεταξύ τους διαξυφισμοί ή οτιδήποτε, αλλά ότι στο τέλος τα καταφέρανε. Και γενικά νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια εκτίμηση και ένα σεβασμός ακόμα και από μέλη που έχουν φύγει, δηλαδή ακόμα και με τον Τιάνο πλέον. Εντάξει, μεγαλώσανε και οι άνθρωποι. Το πάνω στον τάφο τους. Ο Πολ βασικά δηλαδή, αλλά ναι. Ναι. Πάντα έτσι με ξενερώνει αυτό. Να μαθαίνω ότι γίνονται... Θα μου πεις γιατί... Και στις ταινίες... Στις ταινίες εντάξει, είναι ένας ρόλος. Που βλέπουμε, ας πούμε, έτσι, οι σειρές, οι ταινίες και αυτά και λέμε, αυτή τη φίλη που είναι μεταξύ τους και οι άλλοι σκοτώνονται, ας πούμε, από πίσω. Αλλά η ταινία ή η σειρά είναι... Καλά η σειρά, όχι. Είναι μεγάλης διάρκειας. Ναι, αυτό. Έτσι θέλω να σας το πω. Ότι, ναι, έχω έτσι λίγο μια παιδική αντιμετώπιση σε αυτά, παιδική. Καταλάβαμε. Θέλω να είναι όλοι καλά μεταξύ τους. Λοιπόν, τι ωραία. Πάμε να τελειώσουμε την πρώτη πλευρά του Seventh Son. Άντε να τελειώσουμε και τη δεύτερη πλευρά. Όχι ότι το βιάζομαι να το τελειώσω. Καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έμαθα Iron Maiden. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γνώση. Δεν θα την κάνω τίποτα αυτή τη γνώση, αλλά μ' αρέσει σαν διαδικασία. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βρεθώ, ας πούμε, σε ένα φόρουμ για τους Iron Maiden και θα αρχίσω να λέω τα δικά μου. Αν με ρωτήσουν όμως, παιδιά, να σας πω, έχω άποψη. I do. Για κάποια πράγματα, έτσι. Όχι για πράγματα που δεν ξέρω ή που... βασικά για κομμάτια. Όπως και εδώ που... διαπληκτιζόμαστε λίγο εκεί όταν λέω ότι δεν μου αρέσει ένα κομμάτι, ναι. Έχω άποψη βέβαια για κάποια πράγματα, για κάποια θέματα των Iron Maiden. Λοιπόν, The Evil That Men Do. 4 και 33. Εδώ πόσο το έχω. 4 και 34. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Πάμε.
Λοιπόν, μετά από το Can I Play With Madness, αυτό είναι ένα έπος. Από μόνο το αν είναι έπος, είναι ένα μικρό έπος. Όχι τεράστιο. Πάρα πολύ ωραίο, έχω γράψει ρεφρενάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ το ρεφρέν. Πάρα πολύ η μελωδία του ρεφρέν. Μου φτιάχνει όλο το κομμάτι. Καλά, ξεκινάει με ένα διαφορετικό γκάλοπινγκ. Εννοώ, υπάρχει στη μουσική των Iron Maiden ένα συγκεκριμένο αυτό το πράγμα, που άλλοτε πάει πιο αργά, πιο γρήγορα, πιο κτλ. Αυτό ήταν ένα διαφορετικό πράγμα. Άλλη μελωδία. Αυτά. Κιθάρες φοβερές. Πάρα πολύ ωραίο σόλο. Νομίζω ήταν του Smith. Δεν θυμάμαι. Το είδα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, νομίζω ότι είναι του Smith. Πάρα πολύ ωραίες κιθάρες. Πολύ καλό. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Πολύ καλό. Όχι, δεν είναι Infinite Dreams. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πολύ καλό. Νομίζω είναι μετά το Infinite Dreams για μένα. Από την πρώτη πλευρά προς το παρόν. Ναι, σίγουρα. Σας αρέσει το κομμάτι αυτό? Όχι. Εντάξει, πήγα να πω ότι να μου πείτε ποιο κομμάτι σας αρέσει από το δίσκο. Μην μου πείτε ακόμα ποιο είναι το καλύτερό σας. Μέχρι να κάνω και την άλλη πλευρά. Αν και νομίζω ότι έχω καταλάβει ποιο είναι. Νομίζω ότι περισσότεροι αναφέρεστε στο ομώνυμο, που είναι νομίζω το επόμενο που θα κάνω, ούτε θυμάμαι. Στην άλλη πλευρά είναι το Seven Sun of a Seven Sun, το μόνιμο κομμάτι. Είναι καλύτερο από το Infinite Dreams? Τι είναι? Το θαύμα του κόσμου? Πολύ μεγάλη αγωνία έχω να το ακούσω. Λοιπόν, τελειώσαμε την πλευρά και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος του Seven Sun of a Seven Sun. Την επόμενη φορά θα κάνουμε το πρώτο κομματάκι της δεύτερης πλευράς. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή ξεκούραση. Πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.